Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όντως μια στροφή, πρέπει να παραδεχτούμε, των νέων που ψάχνουν. Τώρα, γιατί δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Ίσως πια, ίσως γιατί κατάλαβαν ότι με αυτά τα άλλα τραγούδια ή τα ξένα που βαβαρδίζονται κάθε μέρα, τα αμερικάνικα, τα οποιαδήποτε άλλα, ή και τα τραγούδια που δημιουργούνται μέσα στην Ελλάδα, ότι δεν τα ικανοποιούν ίσως αρκετά αυτά τα τραγούδια. Και αρχίζουν και τα ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει πίσω, αν θες να πλησιάσουν κοντά στις ρίζες. Έτσι λοιπόν έχουμε, σε αυτό βοήθησε πρέπει να πω πάρα πολύ, εδώ και 5-6 χρόνια, η ίδρυση αυτών των μουσικών γυμνασίων. 3-4 νομίζω πως είναι. Και έτσι τα παιδιά αυτά που παρακολουθούν τα μαθήματα, έξω από τα μαθήματα τα κανονικά, διδάσκονται βυζαντινή μουσική, όργανα και τραγούδι. Έτσι βλέπουμε μια στροφή και από άλλα παιδιά να ψάχνουν και να θέλουν να μάθουν μουσικά όργανα, τα πιο παλιά. Μου κάνει εντύπωση που δεν ζητά να μάθουν κλαρίνο, ας πούμε, ή βιολί ιδιαίτερα, παραπάνε ακόμα πιο πίσω και μαθαίνουν κανονάκι, το ψαλτήριο, ούτι, τουμπελέκι, σάζι και ταμπουράδες, που είναι τα πιο παλιά μας μουσικά όργανα, θα έλεγα.